Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Βρισκόμαστε εδώ πάντα, εκπέμπουμε ζωντανά, κεντρικό στούντιο του Κόντρα στον Ταύρο Αττικής. Έχω και απόψε κοντά μου εκλεκτούς καλεσμένους ανθρώπους με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, που είναι όμως σε θέση, έχουν τη συγκρότηση, ο καθένας με το δικό του τρόπο σκέψης, να προσεγγίσουν μαζί μας και να σχολιάσουν τα γεγονότα της επικαιρότητας. Είναι μια επικαιρότητα που τρέχει σαν ένα άλογο χωρίς χαλινάρια. Τρέχει η επικαιρότητα και εμείς τρέχουμε από πίσω να την προλάβουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, ενώ τις τελευταίες μέρες δώσαμε την πρώτη θέση στα γεγονότα από τον Εύρο, έχουμε και σήμερα εξελίξεις, όχι στον Εύρο όμως, εξελίξεις που αφορούν και την υπόθεση των συνόρων. Εξελίξεις στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, από τη δραστηριότητα του Ερντογάν στις Βρυξέλλες και όχι μόνο. Δεν θα προτάξουμε αυτά. Θα προτάξουμε τις εξελίξεις που αφορούν τη δημόσια υγεία και την προσωπική υγεία του καθενός και της καθεμιάς. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, αποφάσισε και κατά τη γνώμη μας σωστά έπραξε να μπει λουκέτο για δύο εβδομάδες, για τις δύο επόμενες εβδομάδες, σε σχολεία, πανεπιστήμια, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, ώστε να δημιουργήσει έναν φραγμό σε ένα κύμα εξάπλωσης του ιού, το οποίο πλέον λαμβάνει διαστάσεις ανησυχητικές τις τελευταίες μέρες. Αυτά δεν σας τα λέμε για να τρομάξουμε όλους εσάς. Όχι. Ο πανικός, ο φόβος, ο στιγματισμός του διπλανού μας, που μπορεί να έχει κορονοϊό, είναι ό,τι χειρότερο. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες αισθήματα όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, όπως η κατανόηση στον διπλανών μας, είναι αισθήματα που γρήγορα θα τα εισπράξουμε και εμείς πίσω. Λοιπόν, όχι φοβία, όχι πανικός, είναι μια μπόρα την οποία θα την περάσουμε. Να είστε βέβαιοι ότι αν προσέξουμε θα βραχούμε λιγότερο από άλλους λαούς, όπως ο γειτονικός αγαπημένος λαός της Ιταλίας. Εκεί δεν ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα από την αρχή και ξέφυγε η κατάσταση, ενώ εκεί υπάρχει και μια μεγάλη σε αριθμό παρικία Κινέζων. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Λοιπόν, θα σας πούμε όλα τα νεότερα και θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, έναν εκλεκτό γιατρό και άνθρωπο και ακαδημαϊκό καθηγητή, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, για να μας δώσει όλα τα νεότερα και να αναδείξουμε τι πρέπει να προσέξουμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Όπως είπα, ψυχραιμία, σοβαρότητα, τήρηση σχολαστική των κανόνων υγιεινής και θα κάνω μία προτροπή, επειδή και εγώ γονιός είμαι, βέβαια ο δικός μου γιος έχει ξεφύγει στην ηλικία προς τα πάνω, είναι 31 έτους, αλλά θα κάνω μία προτροπή προς τους γονείς. Δεν χρειάζεται να στενοχωριέστε, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς είστε εργαζόμενοι, πατεράδες και μανάδες. Δεν χρειάζεστε όμως να στενοχωριέστε τόσο πολύ για το τι θα κάνει το παιδί στο σπίτι. Θα βρείτε λύσεις. Είναι λίγες ημέρες. Και είναι προτιμότερο το παιδί να μείνει στο σπίτι και να του βρούμε μία δημιουργική ενασχόληση. Άλλωστε μαθαίνω από τις αρμόδιες υπουργούς και υφυπουργούς, από την κυρία Νίκη Κεραμέως που κάνει θαυμάσια δουλειά και από την κυρία Σοφία Ζαχαράκη την υφυπουργό, ότι και η δημόσια τηλεόραση και διαδικασίες μέσω διαδικτύου θα τεθούν σε κίνηση για να μπορεί το θέμα της μάθησης, η διαδικασία μάθησης των παιδιών να μην σταματήσει. Αλλά η ζωή δεν θα σταματήσει εδώ. Είναι καλύτερα τα παιδιά να μείνουν προφυλαγμένα στο σπίτι και να μην καταστούν φορείς του ιού που φαίνεται ότι έχει μία εξάπλωση μεγαλύτερη και από αυτή που ξέρουμε. Καλύτερα λοιπόν προληπτικά που έκλεισαν σχολιά, πανεπιστήμια, φροντιστήρια, ΙΕΚ, ιδιωτικές σχολές και όλες οι μονάδες του εκπαιδευτικού συστήματος δημοσίου και ιδιωτικού, παρά να φτάσουμε στην εικόνα της Ιταλίας. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τον κύριο Αθανάσιο Ζεμπίλη, βουλευτή Ευβίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς μας ήλθατε. Τον κύριο Κωνσταντίνο Μάρκου, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Αχαΐα και η Πάτρα είναι από τα μέρη της Ελλάδος που δοκιμάζονται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες
και θα μας δώσει μια εικόνα γενικότερη και ειδικότερη. Και βεβαίως καλωσορίζω και τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων και είναι ταυτόχρονα στέλεχος του ΚΙΝΑΛ και του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, να πάμε στις κάρτες του europos.gr, να δούμε τα κυριότερα γεγονότα και από εκεί και πέρα θα παρακαλέσω τον κύριο Καλοκαιρινό να καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, διακεκριμένο καθηγητή ιατρικής, για να πάρουμε ένα στίγμα των εξελίξεων από πλευράς της ηγεσίας της ιατρικής ακαδημαϊκής κοινότητας, για το πώς βλέπουν τις εξελίξεις. Πάμε στην πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ. Κορονοϊός, κλείνουν άμεσα παιδικοί σταθμοί, σχολεία, πανεπιστήμια και φροντιστήρια σε όλη τη χώρα. Όπως είπα και πριν, κυρίες και κύριοι, απευθυνόμαστε στους γονείς. Χιλιάδες γονείς που μας βλέπουν αυτή την ώρα και τους λέμε δεν χρειάζεται να ρίξουν το κεφάλι κάτω για το τι θα γίνει με τα παιδιά. Θα βρουν λύσεις για τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι ελήφθησαν μέτρα προληπτικού κλεισίματος όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, των διαφορετικών βαθμίδων, γιατί η προστασία είναι καλύτερη από το να τρέχεις να προλάβεις τα γεγονότα και να σου έχουν ξεφύγει προς τα μπρος. Πάμε στην επόμενη κάρτα, πάντα από το europos.gr. Μπείτε μέσα να διαβάσετε τα έγκυρα ρεπορτάζ και την έγκυρη αρθρογραφία. Να είστε βέβαιοι ότι στις δύσκολες περιόδους που ζούμε, όταν διαβάσετε και παρακολουθείτε τις εξελίξεις μέσα από το συγκεκριμένο ιστότοπο, θα έχετε πλήρη και σοβαρή εικόνα για όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και μας αφορούν. Σε καραντίνα η φρεγάτα Ίδρα του πολεμικού ναυτικού, λόγω υπόπτου κρούσματος κορονοϊού. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλά ύποπτα κρούσματα και αλλού. Το europos.gr, δεν έχει σημασία να αναφερθούμε αναλυτικότερα, φιλοξενεί μία ανακοίνωση του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν αφορά το πολεμικό ναυτικό, αφορά το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπήρξε ένα γκρουπ υπαλλήλων, το οποίο με διοργάνωση που έγινε από τη Διεύθυνση Θρησκευτικού του Λιμενικού Σώματος, έκανε μία προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους από τις 21 ως τις 25 Φεβρουαρίου. Το ρεπορτάζ είναι στο europos.gr, μπείτε να το διαβάσετε. Οι άνθρωποι αυτοί γύρισαν στη δουλειά τους στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στις 26. Η πληροφορία λέει ότι υπάρχουν κάποιοι που εμφανίζουν φαινόμενα αδιαθεσίας. Υπήρξε μία ανοιχτή ανακοίνωση, δημόσια ανακοίνωση που απευθύνεται προς τον Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη. Φαίνεται ότι η ηγεσία έχει λάβει τα μέτρα, γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και βεβαίως δεν θέλουμε να προτρέξουμε. Έχουμε εικόνα για το τι έχει συμβεί, δεν θέλουμε να προτρέξουμε. Είναι καλύτερα οι δημόσιοι οργανισμοί να βγουν και να ανακοινώνουν οι ίδιοι αν έχει συμβεί κάτι, όπου έχει συμβεί. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Βόμβα στη Λέσβο. Έκλεισε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ κοντά στη Μόρια. Σας λέω ότι είναι του ομίλου Μασούτη, τελείως συμπτωματικό, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος σε εργαζόμενο στο κατάστημα εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να λάβει πρόνοια και να προσφέρει φροντίδα υγείας, αλλά και ταυτόχρονα να προσφέρει προληπτικά μέτρα και να είναι αυστηρό στην εφαρμογή τους. Σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη που βρίσκεται σήμερα στη χώρα μας, είτε είναι Έλληνες πολίτες και Ελληνίδες, είτε είναι φιλοξενούμενοι μετανάστες ή πρόσφυγες. Γιατί η μοίρα είναι κοινή και θα πρέπει να προσεχθεί η υγεία και να προσεχθούν οι συνθήκες υγιεινής όλων. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτός είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, και ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας και όχι μόνο της χώρας. Σήμερα λοιπόν, σε μια ένδειξη υπευθυνότητας, βγήκε ο ίδιος και ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό μια ανακοίνωση με την οποία έκανε γνωστό ότι προσευλήθη από τον κορονοϊό. Είπε ότι βρίσκεται ο ίδιος στο σπίτι του και ακολουθεί αυστηρά και σχολαστικά τις συμβουλές που του έδωσαν οι γιατροί, είπε ότι αισθάνεται καλά και κάλεσε όλους όσους έχουν αντίστοιχο πρόβλημα να κάνουν το ίδιο, λέγοντας ότι γρήγορα το πρόβλημα θα ξεπεραστεί.
Το λέω διότι η ανακοίνωση έδειξε και υπευθυνότητα και δείχνει και το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι, αν και εφόσον προσβληθούμε από τον ιό. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Δεν αφορά τον κορονοϊό, αφορά έναν άλλο ενοχλητικό παράγοντα, ο οποίος είναι ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας. Οι εκβιασμοί του Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέδωσαν, γράφει το europos.gr. Συνάντηση κορυφής στις 17 Μαρτίου, δηλαδή την επόμενη Τρίτη σαν σήμερα, με Μέρκελ, Μακρόν και μάλλον Μπόρις Τζόνσον, πέτυχε ο Ερντογάν. Ζητάει, μπείτε μέσα στο ρεπορτάζ να το διαβάσετε, ζητάει 6 δισεκατομμύρια ευρώ πανοπρίκι, δηλαδή νέα επιχορήγηση. Ζητάει για τη βίζα, να καταργηθεί η βίζα για να ταξιδεύουν ελεύθερα οι Τούρκοι πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητάει βεβαίως την παρέμβαση των Ευρωπαίων στο Ιντλίμπ. Γιατί θέλει να μόνιμοποιήσει, να καταστήσει μόνιμη την εκεί τουρκική στρατιωτική παρουσία και τη δημιουργία της περιβόητης στρατιωτικής ελεύθερης κατά τον Ερντογάν σε εισαγωγικά ζώνης, στην οποία θέλει να δημιουργήσει νέες πόλεις για να εκτοπίσει τους κουρδικούς πληθυσμούς, εθνοκάθαρση δηλαδή, και να εγκαταστήσει μέσα στο έδαφος, προσέξτε, της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, ενός άλλου ανεξάρτητου κράτους, να εγκαταστήσει σουνιτικούς και αραβικούς πληθυσμούς που πρόσκυνται στην Τουρκία, Τουρκομάνους και άλλους. Αυτό είναι ο Ερντογάν. Τα δικά μου, δικά μου, και τα δικά σας, δικά μου. Όλα όμως. Και θα κλείσουμε με μία κάρτα ακόμη. Είναι από την αρθρογραφία του europos.gr. Μπείτε μέσα να διαβάσετε το σχετικό άρθρο. Στο σχετικό άρθρο η ομάδα σύνταξης του europos.gr αθρίζει όλες τις τελευταίες δηλώσεις που έχει κάνει ο περιβόητος Υπουργός Εσωτερικών, δηλαδή και δημόσιας τάξης της Τουρκίας και στενός συνεργάτης του Ερντογάν, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Είναι ο κύριος που βλέπετε στη φωτογραφία. Ο κύριος Σοϊλού λοιπόν, και μόνον από τις επίσημες δηλώσεις, μπείτε μέσα να τις δείτε στο europos.gr, θα μπορούσε να καταγγελθεί και πρέπει να καταγγελθεί από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ως ο ηθικός αυτουργός στην εγκληματική πράξη της λαθροδιακίνησης και στον Εύρο και στα υπόλοιπα σύνορα που χωρίζουν Τουρκία-Ελλάδα, Τουρκία-Ευρώπη. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Έχει υποδείξει στους λαθροδιακινητές πού θα πρέπει να κινήσουν και να διακινήσουν τους απελπισμένους ανθρώπους που είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες, κατά τρόπο τόσο πολιτικά πρόστιχο και χυδαίο, ώστε φίλοι και φίλες, όλα αυτά πρέπει να συλλεγούν, όλα αυτά πρέπει να καταστούν υποθέσεις προς διερεύνηση ποινική από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι αν καταπατώνται βάναυσα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των απελπισμένων μεταναστών και προσφύγων που τους πρόχνουν οι μυστικές υπηρεσίες του Ερντογάν ως ανθρώπινο τείχος, ως εκπολιορκητικό κρυό στα σύνορα για να εισβάλλουν στην Ελλάδα, να εισβάλλουν στην Ευρώπη, να αποσταθεροποιήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα προκειμένου να εκβιάσει ο Ερντογάν για να ικανοποιήσει η Ευρώπη τα σχέδιά του. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Θάνο Δημόπουλο στο τηλέφωνο. Όταν τον έχουμε να μου πει τι ήθελα. Τον έχουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Πρίτανη, καλό βράδυ. Ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή που έχετε να μας ενημερώνετε και για την διάθεσή σας πάντα να έρχεστε σε επαφή με το μεγάλο κοινό και να του δίνετε τη δυνατότητα να πληροφορείτε σοβαρά και υπεύθυνα τις εξελίξεις. Έχουμε λοιπόν κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων. Συμφωνείτε με την απόφαση? Κοιτάξτε, υπήρξαν δύο νεότερα. Πιο δυνατά, δεδομένα. Κύριε Πρίτανη, πιο δυνατά. Ναι. Υπήρξαν δύο νεότερα δεδομένα τις τελευταίες ημέρες. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός κρουσμάτων τα οποία δεν μπορεί να αποδοθούν σε άμεση επαφή ή έμεση επαφή με κρούσματα που συνδέονται με ταξίδια. Επομένως, τα λεγόμενα ορφανά, έτσι. Ναι, ή να πούμε την έκφραση ότι έχουμε μία
ένδειξη διασπορά στην κοινότητα. Έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι υπήρξε μία πρόσφατη δημοσίευση σε πολύ έγκυρο ιατρικό περιοδικό, η οποία δείχνει ότι υπάρχει μία μετάδοση και σε παιδιά, η οποία είναι σε ίδια ποσοστά με τους ενηλίκους. Βεβαίως, ευτυχώς γνωρίζουμε ότι τα νεαρότερα άτομα, τα παιδιά, έχουν υπιότερη συμπτώματα και μπορεί να μην έχουν και καθόλου συμπτώματα, αλλά βεβαίως ξέρουμε ότι οι μέθοδοι και οι οδηγίες για μέτρα προσωπικής υγιεινής είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστούν. Ακριβώς. Στα παιδάκια. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση, κύριε Πρίτανη. Το ερώτημα είναι, πιστεύετε ότι με τις 15 μέρες θα τελειώσουμε? Βλέπετε ότι θα υπάρξει αναγκαιότητα παράτασης ή θα δούμε τότε? Ναι, να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι μέθοδοι τις οποίες ακολουθούμε στηρίζονται σε εμπειρία που βασίζεται στον ιό της γρίπης. Mm-hmm. Επομένως, να θυμόμαστε ότι αυτός ο ιός έχει μία ζωή 2 μηνών. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε τώρα είναι το γενάστε, και πάντα ιστορικά και επιστημονικά όλη η πλήρης γνώση για τις επιδημίες αποκτάται μετά την ολοκλήρωση της επιδημίας. Επομένως, δυστυχώς, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για οποιοδήποτε μέτρο το οποίο παίρνουμε. Τώρα, σε αυτό το οποίο ρωτήσατε, ναι. Νομίζω ότι αυτό θα αξιολογηθεί από τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε σε 2 εβδομάδες. Η αίσθησή μου είναι ότι το μέτρο αυτό, όπως και τα άλλα μέτρα, θα συνεχιστούν έως ότου δούμε μία σαφή κάμψη της μετάδοσης και του αριθμού των κρουσμάτων. Και ένα ακόμη ερώτημα. Η βελτίωση του καιρού, η άνοδος της θερμοκρασίας στην κοινή γρήπη έχει προκύψει ότι οδηγεί τα κρούσματα σε αριθμητική συρρήκνωση. Δηλαδή, όσο βελτιώνεται ο καιρός, τόσο ο ιός μαζεύεται στο καβούκι του και τελικά γλιτώνουμε. Θα έχουμε, πιστεύετε, την ίδια πορεία και με τον κορονοϊό? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ο κορονοϊός είναι RNA ιός. Να θυμόμαστε ότι έχουμε αθώους εισαγωγικά κορονοϊούς, οι οποίοι ευθύνονται για το 20-30% του κοινού κρυολογήματος. Σωστό. Που είναι μια πολύ αθώα λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Η κοινή αυτή κορονοϊή σαφώς παρουσιάζουν μια ύφεση στην μεταδοτικότητά τους όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ελπίζουμε ότι και αυτός ο μεταλλαγμένος COVID-19 κορονοϊός θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο. Ο SARS, ο προηγούμενος ιός που μοιάζει πάρα πολύ, ο συγκεκριμένος ιός, ναι, με τον SARS, γονιδιακά παρουσίασε ύφεση και εξάρτηση η μετάδοσή του από τη θερμοκρασία. Αυτό αναμένει να αποδειχθεί. Επομένως, ο Μάιος είναι καθοριστικός μήνας. Έτσι. Για να δούμε εάν ο ιός αυτός θα παρουσιάσει μία ύφεση, το οποίο σημαίνει ότι πιθανά να γίνει ενδημικός, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να μας ξανεπισκεφτεί το επόμενο φθινόπωρο, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι μέχρι τότε αφενός είναι πολύ πιθανό να έχουμε εμβόλιο, αφετέρου θα έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που θα παρουσιάζει μία νοσία. Επομένως, ελπίζουμε και θέλουμε να υπάρξει μία ύφεση προς το μήνα Απρίλιο με Μάιο. Να δώσει η Παναγία, κύριε Πρίτανη, να μην μας κυνηγάει ο κορονοϊός και στη θάλασσα που θα μπούμε, στην απίθανη ελληνική θάλασσα, για να αποκαθάρουμε το σώμα μας από ό,τι μας κυνηγάει αυτό το δύσκολο χειμώνα, και βεβαίως την ψυχή μας από το άγχος που έχει δημιουργηθεί. Όπως ξέρετε, σε πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες, οι ελληνικές οικογένειες έχουν διανύσει ένα γολγοθά την τελευταία δεκαετία, όλοι τον περάσαμε, άλλαξε η ζωή μας, φτωχήναμε όλοι με τα μνημόνια. Τώρα που πάμε να αρχίσουμε να παίρνουμε μια αναπνοή, να κοιτάμε με αισιοδοξία λίγο τον ουρανό, μας ήρθε και αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, και όσο να είναι, καταλαβαίνετε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής σας, είναι μια δυσκολία που όλοι μαζί με συνεργασία και με ψυχραιμία θα την ξεπεράσουμε. Και όχι με στιγματισμό του Πάσχοντος, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Κάτι θέλει ο κύριος Αποστολόπουλος να σας ρωτήσει. Κύριε Αποστολόπουλε, Δημοτικό Σύμβουλος Αθηναίων. Πολύ δραστήριος. Είχαμε συνεργαστεί και έχουμε συνεργασία στο παρελθόν. Και χαίρομαι. Με τον κύριο Αποστολόπουλο και με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους σας εκπροσώπους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως, κύριε. Είχαμε φυτέψει 2.800 ετών στον κύριο Πρίτανη. Του Πανεπιστημίου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πρίτανη. Υπάρχει κίνδυνος αυτός ο ιός να μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο το οποίο να είναι πιο επικίνδυνο? Τι εμπειρία έχετε από τους άλλους κορονοϊούς? Είναι μια ερώτηση η οποία δεν έχει εκφραστεί πολύ τις τελευταίες μέρες. Ναι, λοιπόν, αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο ιός είναι προϊόν μετάλλαξης κορονοϊού, ο οποίος ξεκινάει από την νυχτερίδα με ενδιάμεσο ξενιστή, από ό,τι φαίνεται, το φωλιδωτό μυρμηγκοφάγο στην Κίνα, μεταλλάχθηκε και μπόρεσε και μολύνει τους ανθρώπους. Τώρα, ότι έχει μία τάση να μεταλλάσσεται, έχει. Αυτό δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε μία βαρύτερη κλινική εικόνα, αλλά θα αποτελέσει ενδεχομένως ένα πρόβλημα στην παρασκευή εμβολίων. Διότι όπως ξέρουμε, όσο μεγαλύτερη είναι η τάση ιών να μεταλλάσσονται, τόσο πιο δύσκολο είναι να έχουμε εμβόλιο. Το ίδιο έχουμε και με το θέμα της γρίπης, που όπως ξέρετε ότι κάθε άνοιξη πρέπει να παρασκευάζεται νέο εμβόλιο με βάση τα στελέχη του ιού και να γίνεται η προσπάθεια το νέο εμβόλιο να καλύπτει τα βασικότερα από αυτά τα στελέχη. Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω μας διαφωτίσατε όσο έπρεπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη. Ξέρω ότι έχετε ελάχιστες ώρες ύπνου από 24ωρο σε 24ωρο. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη μαζί και στους συναδέλφους σας για το καλύτερο, γιατί τα θέματα δημόσιας υγείας πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα πρέπει να αποσχολούν μια συνταγμένη κοινωνία. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι, και το λέω εγώ που είμαι κεντροδεξιός, αλλά ανήκω στη σχολή που ονομάζεται κοινωνική κεντροδεξιά, τι μεγάλη σημασία έχει η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, χωρίς κανείς να παραβλέπει τη μεγάλη προσφορά και του ιδιωτικού συστήματος υγείας. Αλλά τι μεγάλη ενίσχυση, τι μεγάλη σημασία έχει η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, που αποτελεί τον πυλώνα προς τον οποίο στρεφόμαστε όλοι στις πιο δύσκολες στιγμές από πλευράς υγείας του ελληνικού λαού. Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό το οποίο είναι άκρως απαραίτητο είναι να υπάρξει στελέχωση των νοσοκομείων. Νέες προσλήψεις, το ταχύτερο δυνατόν. Να ανοίξουν τα κρεβάτια της εντατικής θεραπείας. Έτσι, μπράβο, κύριε Πρίτανη. Πείτε με τον ταχύτερο τρόπο, και βεβαίως να θυμηθούμε την πραγματικά ηρωική δουλειά που κάνουν όχι μόνο οι γιατροί στην Πάτρα, σήμερα στη νοσοκομεία της Αθήνας, αύριο που θα υπάρχει επιβάρυνση, το νοσηλευτικό προσωπικό. Πολύ σωστό. Το οποίο πραγματικά στηρίζεται και δουλεύει σε συνθήκες δύσκολες, με γνώση τους ότι και με βάση την εμπειρία, βεβαίως, 30% του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στην Κίνα νόσησε από τον κορονοϊό. Επομένως είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε και να ενισχύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τη λειτουργία τους. Σαφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά. Μία παρατήρηση θέλω πρώτα από τον κύριο Μάρκου και μετά από τον κύριο Ζεμπίλη για τα όσα ακούσαμε. Κύριε Μάρκου, δώστε μας και λίγο. Συγγνώμη, κύριε Ζεμπίλη, ανατρέπω την κοινοβουλευτική τάξη. Και αρχίζω από τον κύριο Μάρκου, γιατί προέρχεται και από την ΑΧΑΗΑ, είναι και γιατρός. Και θα παρακαλέσω κύριε Καλοκαιρινέ, δώστε μια συμβουλή στο floor manager να μειώσει λίγο τον κλιματισμό, γιατί είναι τόσο έντονος που δεν θα πάθουμε μεν κορονοϊό, αλλά θα πάθουμε απλό κρυολόγημα, το οποίο θα είναι παρεξηγήσιμο. Εντάξει. Σιβηριανό κρυολόγημα. Σιβηριανό. Σιβηρικού τύπου. Λοιπόν, κύριε Μάρκου, καταρχήν εικόνα από την ΑΧΑΗΑ. Η ΑΧΑΗΑ, και είναι γνωστό αυτό, υπήρξε η πύλη εισόδου του κορονοϊού. Βεβαίως, για να είμαστε ακριβείς και σωστοί,
κάπου θα έμπαινε, από κάπου θα έμπαινε ο κορονοϊός. Έτυχε στην Αχαΐα και με αφορμή αυτό το ταξίδι εκεί της ομάδας που πήγε. Από κάπου αλλού θα ερχόταν. Ενδεχομένως βέβαια με κάποια λιγότερο θεαματική εισβολή. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε μια Αχαΐα η οποία, μια Δυτική Ελλάδα να το πω γενικότερα, πλήττεται. Με βάση το γεγονός ότι από τα 89 τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι η γνωστά κρούσματα, έχουμε τα 55 στη Δυτική Ελλάδα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και σαφές. Άρα, πλήττεται υγειονομικά, πλήττεται κοινωνικά, πλήττεται και οικονομικά. Και οικονομικά, ασφαλώς. Γιατί είναι μια δεύτερη. Ασφαλώς. Τώρα, από πλευράς υγειονομικής, για να αναφερθώ στο υγειονομικό κομμάτι, πραγματικά έχουμε μια επάρκεια επιστημονικού δυναμικού από πλευράς ποιότητας. Έχουμε εξαιρετικές ομάδες ιατρικές και το Πανεπιστήμιο, η παρουσία του εκεί, αλλά και το γενικότερο σύστημα έχει πληρότητα όσον αφορά τα επιστημονικά στελέχη, την ποιότητά τους. Έχουμε σαφώς ανεπάρκεια σε στελέχωση, όπως όλη η Ελλάδα. Και... Κύριε Μάρκου, εμείς ως εκπομπή θα επιμείνουμε να ζητάμε κάθε βράδυ άμεσες προσλήψεις. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος το λέει αυτό. Όποιος το λέει, καλά κάνει και το λέει. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε Κουτσούμπας, είτε Μητσοτάκης, είτε Βελόπουλος. Δεν μας απασχολεί ποιος το λέει και τι χρώμα έχουν αυτές οι προτάσεις. Δεν είναι ούτε αριστερές ούτε δεξιές. Άμεση πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έστω και με διετή σύμβαση, έστω και με εξαμηνία σύμβαση, όπως επιτρέπει η διαδικασία του δημοσίου λογιστικού, γιατί πρέπει να ενισχύσουμε το προσωπικό στη δημόσια υγεία. Τελεία. Τώρα, με προκαλείτε να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο πάνω στο ιατρικό αυτό θέμα. Μην το πολιτικοποιήσουμε. Όχι, δεν πολιτικοποιώ. Να μείνουμε στον πυρήνα της υπόθεσης. Αλλά ο πυρήνας είναι αυτός. Πού είναι ο ανθρωπισμός, είναι η αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση και μάλιστα σήμερα, γιατί σήμερα μιλούσαμε στην Ολομέλεια της Βουλής για τη δημόσια υγεία, το νομοσχέδιο της δημόσιας υγείας. Ήταν μια συγκυρία πραγματικά εντυπωσιακή. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι όντως θα προβεί άμεσα σε προσλήψεις. Να το κάνει. Βεβαίως. Και όπως είπαμε. Πολύ καλό που το ακούμε, πολύ καλό και να το δούμε. Το συμπέρασμα του πολιτικού όμως, κύριε Παγιωτόπουλο, και δεν μπορεί να μην τα κάνουμε αυτά, είναι ότι αφού θα τα κάνει, εγώ πιστεύω θα τα κάνει. Το και πρέπει αυτό, να τα κάνει. Ναι, σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Είχε τη δυνατότητα. Δεν είχε την πολιτική βούληση, 8 μήνες τώρα, ανέστειλε και αυτές τις προσλήψεις που ήδη τρέχανε και σαν έτοιμες και ταυτόχρονα δεν είχε προκηρύξει και άλλες που είχαν προγραμματιστεί. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στο ότι πραγματικά θα γίνουν και μάλιστα εμείς προσφερθήκαμε και με μια διακομματική επιτροπή να συνεδριάζουμε μαζί, να τρέξουν γρήγορα, διότι το fast track, ξέρετε, θα δημιουργήσει και υποψίες, ξέρετε, υποκειμενισμού. Όχι, όχι, με αντικειμενικότητα, με διάβια και διαφάνεια. Εκεί είπαμε, είμαστε παρόντες. Να βοηθήσουν όλοι, αυτό σημαίνει η Ελλάδα. Είπαμε, κύριε Ζεμπίλη, έχετε κάποιο σχόλιο για να πάω στον κύριο Αποστολόπουλο? Συνεχίζοντας, είναι ότι γνωρίζουμε όλοι ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δέχεται μεγάλο πλήγμα κατά τα μνημονιακά χρόνια. Σωστό, έχετε δίκιο. Θα είναι το τελευταίο που θα πω, βέβαια, ότι δέχθηκε τα περισσότερα χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και βεβαίως ζήσαμε και το είδαμε όλη την απαξίωση του δημόσιου συστήματος, όχι για αυτό το λόγο. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν, από τη στιγμή που είχαμε τα χρόνια αυτά τα δύσκολα, τις ίδιες περίπου συνέπειες ή τα ίδια αποτελέσματα. Όμως, θεωρώ άκρως υποκριτικό όταν 5 χρόνια κυβέρνησε η συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, πτέρυγα παράταξη, να έρχονται σήμερα και να κάνουν κάποια κριτική για 8 μήνες, όταν είδαμε τα αποτελέσματα και τα δοκιμάσαμε και τα βιώσαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Όμως, αυτό το οποίο θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι παρόλες τις αδυναμίες οι οποίες έχει μετά από 10 χρόνια μνημονίων το σύστημα υγείας στη χώρα, παρόλες τις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε με τα χαρά είναι όχι μόνο οι δεσμεύσεις, βεβαίως, που είναι σε κορυφαίο επίπεδο και για τις προσλήψεις προσωπικού και για την ενίσχυση την οικονομική. Θέλω να κάνετε κοινοβουλευτική όλων των κομμάτων ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι σας. Ότι... Και ιδιαίτερα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η κυβερνόσα κοινοβουλευτική ομάδα, που έχει εκλεκτούς ανθρώπους, όπως υπάρχουν εκλεκτοί σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων, για το όνομα του Θεού. Να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό για να προχωρήσουν άμεσα αυτές οι προσλήψεις. Σαφέστε. Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έστω και με σύντομες συμβάσεις. Να μπει μέσα ο κόσμος και μετά θα δούμε. Νομίζω για μόνιμο προσωπικό ότι θα ξεπερνάει οι γνωστές διαδικασίες. Ναι, πάμε σε προσωρινό. Έστω συμβάσεις. Πάμε σε προσωρινό. Ακριβώς. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ότι υπάρχει ένα πλέγμα
δράσεων και κυβερνητικών δεσμεύσεων. Παραδείγματος χάρη, ήταν που κλείσαν τα σχολεία. Παράλληλα, αμέσως να προβλεφθεί για τους γονείς οι άδειες, τι θα συμβεί, πώς θα επιδοτηθούν, τι θα έχουμε για τους γονείς. Πολύ σωστό. Βλέπουμε τα εργασιακά μέτρα. Παρότι... Επίσης, χρησιμοποιήστε τη δημόσια τηλεόραση. Νομίζω και η Ζαχαράκη και η Κεραμέως έχουν επίγνωση και ετοιμάζονται για ορισμένα πράγματα. Το λέω γιατί μίλησα και με τις δύο σήμερα κάνοντας ρεπορτάζ. Χρησιμοποιήστε τη δημόσια τηλεόραση, που είναι απαραίτητη σε όλα τα κράτη. Το λέω έτσι για να θυμόμαστε και το παρελθόν, τα σφάλματα του παρελθόντος. Λοιπόν, χρησιμοποιήστε τη για τη διδασκαλία στο σπίτι. Και χρησιμοποιήστε και το διαδίκτυο για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν μια δημιουργική ενασχόληση, ώστε να απαλύνουμε λίγο το άγχος πολλών γονιών. Γιατί ο δικός μου γιος ξέφυγε, είναι 31, είναι δικηγόρος στα Γερμανικά και έχει βγει στην ελεύθερη οικονομία, όπως και εγώ από μικρό παιδί. Αλλά οι γονείς που δουλεύουν και έχουν το μικρό παιδί στο σπίτι, αντιλαμβάνεστε τι άγχος έχουν. Λοιπόν, να δώσουμε διεξόδους, να τους πούμε ότι δεν χάθηκε ο κόσμος και ότι το μέτρο ήταν απαραίτητο για να προλάβουμε τα χειρότερα και να δημιουργήσουμε έναν φραγμό στην περαιτέρω διάδοση αυτής της επιδημίας που μας βρήκε και μας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Και να πω ότι παρότι το ελληνικό κράτος φημίζεται για τις παθογένειές του, την αβελτηρία του, τις καθυστερήσεις, τις αμελίες του, εδώ την εσαδράνεια του, εδώ έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Και δεν θα πω για την κυβέρνηση, θα πω ελληνική πολιτεία. Σωστό. Έδειξε σοβαρότητα, υπευθυνότητα, κλιμάκωσε όλο το πλέγμα των δράσεων προκειμένου να μην έχουμε εξάπλωση του ιού. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως μίλησε για τον προβληματισμό που έχει για να παραταθεί το σχολικό έτος και να έχουμε και κάποιες μέρες περιστολή των διακοπών του Πάσχα και παράταση του διδακτικού έτους. Καλά θα κάνει, δεν χρειάζεται να στενοχωριόμαστε. Πριν απ' όλα η υγεία των γονέων, των παιδιών, της γιαγιάς, του παππού, της ελληνικής οικογένειας, και θα τα βρούμε με τα σχολικά. Το τελευταίο πράγμα. Δεν χάθηκε ο κόσμος να έχουμε μια εβδομάδα παραπάνω. Θα αναπληρωθούν και του χρόνου, κύριε Παναγιώτοπουλου. Εγώ και λίγο. Αν δεν θα ανοίξουμε και τα θερινά σινεμά πιο νωρίς. Και θα πηγαίνουμε και με τον Μπουφάν να κοιτάμε και τον ουρανό, ας πούμε. Λοιπόν, θα τις βρούμε τις λύσεις, κύριε Αποστολόπουλε. Και μας ενδιαφέρουν να βάλουν τις ηλικίες. Έτσι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν να πω ότι απευθυνόμενο στον κόσμο ότι απαιτείται ψυχραιμία. Ψυχραιμία από όλους. Και επειδή υπάρχουν μερίδες του κόσμου που είτε υπερβάλλουν είτε δεν παίρνουν κανένα μέτρο προφύλαξης, να πούμε ότι με συνετό τρόπο η λήψη μέτρων προφύλαξης είναι η καλύτερη λύση. Μην φτάνουμε σε κανένα άκρο, ούτε να τα εγκαταλείπουμε τελείως και να πούμε ότι δεν μας νοιάζει και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ούτε να παίρνουμε υπερβολικά μέτρα τα οποία θα μας φέρουν κάπου αλλού. Και ξαναλέω, όχι κοινωνικό στιγματισμό του πάσχοντος. Από εκεί και πέρα. Διότι σήμερα πάσχει ο διπλανός, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Και από εκεί και πέρα. Και έχετε δίκιο. Κύριε Σεμπίλη, έχετε πέρα, δίκιο. Να το προσέξουμε αυτό. Εγώ χαίρομαι ότι είναι άλλη μια ευκαιρία με έναν τρόπο μετά από αυτά που συνέβησαν στα ελληνοτουρκικά να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Διότι το κίνημα αλλαγής θέλει να προάγει την εθνική συνεννόηση και σε αυτά τα θέματα δεν χρειάζονται κοκορομαχίες ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση από όλα τα κόμματα με ενιαία στάση. Είναι θέματα ζωής, θέματα υγείας και νομίζω ότι είναι κέριο αυτό. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα προσλήψεις προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού, ιατρικού προσωπικού, μονιμοποίηση συμβασιούχων νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού που έχουν και την απαραίτητη εμπειρία. Ειδική μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία. Είναι μια κατηγορία ευπαθών ομάδων που δεν έχουν ακουστεί πολλά πράγματα. Ενίσχυση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και για ηλικιωμένους συμπολίτες μας, αλλά ενδεχομένως και για τις εργαζόμενες μητέρες σε περίπτωση που δεν μπορούν για κάποιους λόγους να πάρουν άδεια. Πολύ σωστά τα λέτε. Κάτι ακόμα. Θα πρέπει οπωσδήποτε μετά την εξέλιξη την τελευταία που αφορά το κλείσιμο των σχολείων τις επόμενες δύο εβδομάδες να δοθούν άδειες στις εργαζόμενες μητέρες. Αυτό είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον όσο αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και να δούμε περαιτέρω τι θα γίνει και με τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό όπως και με τους εργαζόμενους, γιατί ο τουρισμός θα πληγεί, θέλουμε. Παγκοσμίως πλήττεται. Έχει κομβική σημασία και αυτό το θέμα. Και κάτι τελευταίο, το οποίο μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά στην πράξη έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να δοθεί παράταση προθεσμιών
σε κτηματολόγια, δηλώσεις τετραγωνικών, φορολογικές δηλώσεις. Παράταση προθεσμιών σε όλα. Παντού μπράβο, και ανοχή των υπηρεσιών στις καθυστερήσεις πολύ που σωστό. Μπορεί να υπάρξουν. Για να μπορεί ο κόσμος να πάρει και να έχει διατηρήσει και την ψυχραιμία του να ασχοληθεί με το σοβαρό αυτό ζήτημα χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω να αγχώνεται. Θέλω, αν μου επιτρέπετε για δευτερόλεπτα, μόνο να πω το εξής, ότι με έναν τρόπο αυτή η ιστορία, η οποία είναι πραγματικά, μας γκριζάρει όλους, μας δημιουργεί μια μαυρίλα στην ψυχή μας, δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει, έτσι, έχουμε ένα άγχος. Έτσι. Από την άλλη μεριά μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία, ξέρετε που μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία, στο ότι, για παράδειγμα, ξεκολλάμε από τα στερεότυπα, το ότι θα πρέπει να έχουμε αυτό το, μας υποχρεώνουν να έχουμε τα υπερπλεονάσματα, τα πλεονάσματα μέσα σε ένα άλλο διεθνές περιβάλλον, μπορούμε αυτά τα πλεονάσματα να τα κατευθύνουμε σε κοινωνικές παροχές, σε ενισχύσεις ευπαθών ομάδων και ταυτόχρονα μας βοηθάει στο να ενισχύσουμε γενικότερα την καθαριότητα και τον τρόπο που λειτουργούμε στα θέματα δημόσιας υγιεινής και να δοκιμάσουμε ενδεχομένως και μοντέλα στην εκπαίδευση τα οποία έχουν δοκιμαστεί στη Βόρεια Ευρώπη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, σωστό, σπίτι, να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η εργασία επίσης με αυτόν τον τρόπο. Τηλεεργασίας κλπ. Και αν με το καλό κάποια στιγμή ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού, ας κρατήσουμε και κάτι, αν δούμε ότι λειτουργεί και στην εκπαίδευση και στον επαγγελματικό τομέα. Μέχρι τότε όμως θέλουμε πολύ ψυχραιμία και πολύ σοβαρότητα. Λοιπόν, πολύ ψυχραιμία, πολύ σοβαρότητα, το επαναλαμβάνω κι εγώ. Καθόλου πανικός όσο γίνεται. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και μετά θα περάσουμε στα κατορθώματα, σε εισαγωγικά, του Ερντογάν. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος, εκτός των άλλων, εκτός από ένας αλαζονικός αυταρχικός ηγέτης, είναι και ένας παγκοσμίου πλεονφήμης και επιδόσεων υποκριτής. Έφτασε στο σημείο να κρύβει στην Τουρκία τα κρούσματα κορονοϊού που υπάρχουν, αποδεδειγμένα υπάρχουν, η Τουρκία δεν εμφανίζει ούτε ένα. Ούτε ένα. Συνορεύει με το Ιράνο που καλπάζει ο κορονοϊός. Συνορεύει με όλες τις υπόλοιπες χώρες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα, η Τουρκία δεν εμφανίζει ούτε ένα. Και όχι μόνο δεν εμφανίζει, αλλά ο ίδιος από άμβονος πολιτικού κάνει κήρυγμα στους οπαδούς του ότι κοιτάξτε οι Ευρωπαίοι, λέει, πεθαίνουν όλοι στην Ευρώπη. Ενώ εμείς εδώ στην Τουρκία που ξέρουμε να κυβερνάμε δεν έχουμε ούτε ένα κρούσμα. Αυτό είναι το κατάντημα αυτού του ανθρώπου το που θέλει να μπει στην Ευρώπη. Fake news και ψεμάτων και να το συνδυάσουμε και αυτό και με τη βιομηχανία, γιατί και σε αυτό έχει ταλέντο, δημιουργίας fake news που αφορούν και την κατάσταση στα σύνορα. Σε αυτό θα έρθουμε αμέσως τώρα, να είστε κοντά μας σε λίγο, γιατί και απόψε θα ακούσετε πράγματα που δεν σας λένε ή σας κρύβουν οι άλλοι. Να είστε κοντά μας. Λοιπόν, πάμε. Καθ' όλη τη διάρκεια που εσείς βλέπατε διαφημιστικά μηνύματα, κάναμε τη δική μας συζήτηση. Για αυτά που περνάμε και για αυτά που έρχονται. Κυρίες και κύριοι, ο Ερντογάν πήγε στις Βρυξέλλες, είδε την ηγεσία του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Καθότανε δίπλα του ο κύριο Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, άφωνος. Και άκουγε τον Ερντογάν να λέει το παραμύθι του, το αφήγημά του, το εξωφρενικό του αφήγημα και να κατηγορεί την Ελλάδα ότι κλείνει, λέει, τα σύνορα και δεν ανοίγει τα σύνορα όπως το κάνει αυτός. Άκουσε τον κύριο Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή τον πρόεδρο της Ευρώπης, να το πούμε έτσι, Βέλγο πολιτικό, να του λέει ορισμένες αλήθειες και άκουσε σε πραγματικά αυστηρό ύφος την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή την πρωθυπουργό, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρώην υπουργό άμυνας της Γερμανίας, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μία εξαιρετικά μετριοπαθή πολιτικό, το λέω γιατί έχω την τιμή να τη γνωρίζω σε προσωπικό επίπεδο, διατελέσαμε παράλληλα Υπουργεία Μήνης, να τσεκουρώνει λίγο την Τουρκία, λίγο παραπάνω από τους άλλους στην Τουρκία, για τη συμπεριφορά της. Πάντως, το χαρτί που έπρεπε να πάρει από την Ευρώπη δεν το πήρε. Τι πήρε όμως? Πρώτον, δεν εισέπραξε επιπλήξεις και μέτρα όπως έπρεπε να κάνει η Ευρώπη.
Διότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί απελπισμένους ανθρώπους, δηλαδή παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες, ως ανθρώπινο τείχος και ως ανθρώπινο εκπολιορκητικό κρυό για να σπάσει τα ελληνικά σύνορα και να μπει στην Ευρώπη, είναι ένας τρόπος που θυμίζει μεσαίωνα. Παραβιάζει καταφανώς το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάζει καταφανώς τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας. Ο Ερντογάν και οι υπουργοί του, με πρώτο τον Σοϊλού, τον Υπουργό των Εσωτερικών, έπρεπε να πάνε κατηγορούμενοι στη Χάγη ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τίποτε από όλα αυτά. Τίποτε από όλα αυτά. Ο Ερντογάν πέτυχε στις 17 του μηνός, δηλαδή την επόμενη Τρίτη σαν σήμερα, να γίνει μια συνάντηση κορφής μεταξύ της Μέρκελ, του Μακρόν και μάλλον του Μπόρις Τζόνσον, θα είναι βεβαίως και ο Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, για το μεταναστευτικό, την κατάσταση στη Συρία και ούτω καθεξής. Ζητάει πρώτον 6 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, το μπαξίσι, στην τσέπη. Ζητάει δεύτερον να καταργηθεί βίζα για να κινούνται ελεύθερα Τούρκοι πολίτες προς τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των άλλων, ζητάει τρίτον να μονιμοποιηθεί η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Ιντλίμπ και να παρέμβει η Ευρώπη ώστε να δημιουργήσει την περιβόητη ελεύθερη, λέει η Τουρκία, ζώνη ασφαλείας, το ελεύθερη σε εισαγωγικά, από την οποία θα εκτοπίσει τους κουρδικούς πληθυσμούς μέσα στο έδαφος της ανεξάρτητης αραβικής δημοκρατίας της Συρίας και θα κάνει, λέει, δικές του πόλεις με δικά του έξοδα, στις οποίες θα εγκαταστήσει Σύρους πρόσφυγες, διάβαζε Τουρκμένους, Τουρκομάνους και άλλους σουνιτικούς πληθυσμούς, οι οποίοι πολέμησαν με τους τζιχαντιστές και το Ισλαμικό Χαλιφάτο εναντίον του Άσαντ και είναι έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε άνθρωπο που είναι φορέας δυτικού πολιτισμού. Αυτός είναι ο Ερντογάν. Λοιπόν, κύριε Ζεμπίλη, εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη. Ότι η υπόθεση του Εύρου θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί. Και ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως αντιπερισπασμός της Τουρκίας, η οποία πρόκειται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες να δημιουργήσει θέμα στη θαλάσσια ζώνη από το Καστελόριζο μέχρι και νότιο-ανατολικά της Κρήτης, στέλνοντας πάλι ερευνητικό και αμέσως μετά γεωτρητικό σκάφος. Αυτό πρέπει να το περιμένετε. Και την κάνω την πρόβλεψη δημόσια και σε ό,τι έχω προβλέψει μέχρι τώρα, δυστυχώς δεν έχω πέσει έξω. Λοιπόν, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση νομίζω θα επιμείνει στο σωστό δρόμο τον οποίο έχει επιλέξει. Και ένας δρόμος ο οποίος για πρώτη φορά έχει ως αποτέλεσμα, όχι, δεν θα έλεγα, την ταπείνωση του Ερντογάν, πάντως το γεγονός ότι έχει περιέλθει σε δεινή θέση. Και έχει περιέλθει σε δεινή θέση σε όλη τη διεθνή σκηνή. Το είδαμε από τον υποτιμητικό τρόπο με τον οποίο του συμπεριφέρθηκε ο πρόεδρος Πούτιν. Το είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μάθει να συνομιλεί με από την άλλη ως Νέα Δημοκρατία. Ένα λεπτό. Από την άλλη ως Νέα Δημοκρατία. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να στείλει τον κύριο Δένδια και στο Κρεμλίνο. Η Ελλάδα καλά κάνει και παραμένει πυλώνα τη Δυτική Συμμαχία στην περιοχή. Ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, να το σωστό. Να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Συμφωνώ. Αλλά το να ανοίξουμε πάλι ένα παράθυρο και να έχουμε συνομιλίες και με την Ρωσική Ομοσπονδία θα είναι θετικό. Καθώς ο Τραμπ αποσύρεται, είδατε και την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν μετά την υπογραφή της συμφωνίας στην Ντόχα του Κατάρ με τους Ταλιμπάν. Και η Ρωσία αυξάνει τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της στην περιοχή. Λοιπόν, δεν είδα τον κύριο Μητσοτάκη να πει του Δένδια, ρε Νίκο, πάρ' το κυβερνητικό και πετάξου λίγο και στη Μόσχα να μιλήσεις και με τον Λαυρόφ. Δεν πρέπει. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι έχει σχέσεις και με τη Ρωσία. Διαπλωματικές. Όμως είναι και ένας αξιόπιστος εταίρος. Είπαμε. Από τα δύο και τα δύο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε πλέον ότι μετά το παιχνίδι το οποίο έπαιξε ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος έχει αυτόν τον μεγάλο ιδιατισμό, είδατε που τον έφερε, που τον οδήγησε. Να σκάψει ο ίδιος το λάκκο για τον εαυτό του. Εγώ δεν βλέπω κανένα. Ο πολυπαραγωγισμός αυτός που επέδειξε, για πρώτη φορά είχαμε σαφή δείγματα. Το ένα είναι, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος Πούτιν. Δεύτερον, δεν το δέχτηκε η Άγγελα Μέρκελ για πρώτη φορά. Γιατί εκεί είχε μάθει να συνομιλεί. Δεν τους ήξερε ο πρόεδρος Ερντογάν τους θεσμούς. Πλήρως υποτιμούσε το να μιλήσει με τους θεσμούς. Είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά,
σε επίπεδο και από την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν. Απόλυτη αποδοκιμασία της τουρκικής πολιτικής. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ έκανε πως δεν καταλάβαινε. Από την πρόεδρο Μέρκελ. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ έκανε απαράδεκτη η συμπεριφορά του. Σιωπή. Σιωπηρός. Κουβέντα είναι, για το Δουβλίνο 2 όμως. Είναι, κουβέντα για την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανοίξουν και είναι. Κουβέντα. Θα ανοίξουν αυτά τα ζητήματα. Κύριε Καλοκαιρινέ, ανοίξε έτσι το και πράγμα. Και είναι με αφορμή. Και αυτό θέλω να πω. Δεν διεκδικεί η κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς. Δεν διεκδικεί η κυβέρνηση μας. Ακούστε να δείτε πού είναι η διαφορά. Ότι και η Ευρώπη θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά δεν θα συνομιλήσει σε καμία περίπτωση υποκαθεστώς εκβιασμού. Τι θα συνέβαινε έτσι αν το ελληνικό κράτος ήταν απροετοίμαστο όταν ετοιμάστηκε να γίνει αυτή η έφοδο στα ελληνικά σύνορα. Ένα λεπτό. Θα μιλούσαμε σήμερα με 15-20 χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες οι οποίοι καθοδηγούμενοι θα είχαν εισέλθει από τα ελληνικά σύνορα για να γίνει ένας εκβιασμός από την πλευρά του πρόεδρου Ερντογάν. Πάντα υπάρχουν χειρότερα σενάρια. Στην περίπτωση που δεν είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα και καθυστερούσαμε. Στην τετραμερή διάσκεψη που πρόκειται να γίνει. Δεν θα κληθεί ο πρωθυπουργός όμως. Και είμαι ευχαρίστως στη διάθεσή σας. Αν ακολουθούσαμε αυτό, είπε 100.000 και μετά θα μπαίναν και 4 εκατομμύρια. Έτσι θα μπουν εκατομμύρια. Έτσι είπε ο πρόεδρος Ερντογάν μετά. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε σημασία να δούμε είναι ότι πράγματι θα συναντηθεί και πολύ καλά θα γίνει, διότι όπως είπε και η πρόεδρος Μέρκελ στην επόμενη σύνοδο κορυφού υφής θα τεθεί το θέμα της αναθεώρησης της κοινής δήλωσης. Άρα δεδομένο ότι θα βρισκόταν και με όλη την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και καλό για την Ελλάδα ότι θα συμβεί αυτό, διότι η Ελλάδα έχει να περιμένει από την αναθεώρηση της δήλωσης και σε ό,τι έχει να κάνει την ενδοχώρα, αλλά και βεβαίως είναι γνωστός και ο ρόλος που επιτελεί η Τουρκία σε σχέση με τη συγκράτηση κάποιων προσφυγικών ορών. Την Ελλάδα, ποιος θα την εκπροσωπήσει σε αυτή την σύνοδο κορυφής? Σε σύνοδο κορυφής δεν θα την εκπροσωπήσει, κύριε Παναγιώτο. Μα είναι δυνατόν. Αφήστε και σε εμάς. Η απόφαση θα είναι στη σύνοδο κορυφής. Δεν μας υπολογίζουν. Στη σύνοδο κορυφής η απόφαση θα είναι από τη σύνοδο κορυφής. Στη σύνοδο κορυφής την Ελλάδα την εκπροσωπεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μόνο αν υπάρξει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Έχει και το δικαίωμα ακόμα του να ασκήσει βέτο. Άρα λοιπόν το γεγονός σήμερα ότι βρίσκεται σε αυτή τη δεινή θέση που για πρώτη φορά, εγώ σας λέω, δεν έγινε και αυτό που περιμέναμε. Έπρεπε να γίνει και κάτι παραπάνω ενδεχόμενα. Όμως για πρώτη φορά το βλέπουμε να έχει απομονωθεί στη Ρωσία, από την Αμερική, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ηγεσία της, από τη Γερμανία και όλοι να εκφράζουν την κατακραυγή τους, την αποδοκιμασία τους για το γεγονός ότι τόλμησε να χρησιμοποιήσει ανθρώπους κατατρεγμένους, δυστυχισμένους ως πολιορκητικό κρυό για τα σύνορα της Ευρώπης. Γιατί αυτό είπε, να περάσουν την Ελλάδα πάνε στην Ευρώπη. Μες. Για πρώτη φορά είχαμε αυτή την αποδοκιμασία. Ελλάδα, κύριε Μάρκο. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Καταρχήν διαφωνώ πλήρως με τον κύριο Ζεμπίλη και υποθέτω συμφωνούμε, αλλά δεν είναι απαραίτητο, ότι μετά τη χθεσινή μέρα ο Ερντογάν έφυγε από τη συνάντηση ιτημένος, απομονωμένος και χαμένος. Κατά τη γνώμη μου έφυγε ισχυρός. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, αν έχουμε χρόνο. Δεύτερο, για να συζητήσουμε τι είναι ο Ερντογάν και τελικά να δούμε και τι κάνει η κυβέρνηση. Έρχεται λοιπόν συνάντηση και την ανακοινώνει μέσα στο αεροπλάνο, όχι όταν ήταν εκεί, στην οποία θα πάει ο Μακρόν, η Μέρκελ, ενδεχομένως και πιθανώς ο Τζόνσον. Και ο Τζόνσον. Για το προσφυγικό και η Ελλάδα είναι απούσα. Αυτή είναι η συνέπεια της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα είναι απούσα και θα συζητήσουν αυτοί για το προσφυγικό. Τώρα γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρούσα. Σας παρακαλώ, βεβαίως ήταν παρούσα. Πού ήταν παρούσα. Βεβαίως παρούσα. Θέλετε να κάνω παρένθεση και να σας το πω. Πού ήταν. Όπως είπε λοιπόν, και χθες σε δήλωσή του και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπήρχε ηγέτης της Δύσης και της Ανατολής στην οποία δεν είχε συναντηθεί, δεν είχε συμμετάσχει στα φόρα, η Σύνοδος του Νότου, επίσκεψη, σας παρακαλώ κύριε Αποστολόπουλε, επίσκεψη στα νησιά με τους μετανάστες και όλα αυτά. Ας έρθουμε λοιπόν στα συγκεκριμένα τώρα. Πρώτον, συνδιάσκεψη για το προσφυγικό χωρίς την Ελλάδα. Δεύτερον, είναι ενόψη της Σύνοδου Κορυφής. Δεύτερον, δεν είναι απομονωμένοι και εντάξει. Εξόνυχος το λέοντα όσον αφορά. Γιατί για τα εξωτερικά, τι κάνει ο Ερντογάν, σε γενικές γραμμές συμφωνούμε. Λέω για την εσωτερική διαδικασία τη δική μας και την πολιτική της κυβέρνησης.
Ούτε καν τον Τούρκο πρέσβη μια φορά δεν έχει καλέσει ο Υπουργός Εξωτερικών στο Υπουργείο να διαμαρτυρηθεί. Ούτε μία φορά. Δεν έχει καλέσει τον Τούρκο πρέσβη. Μην αδικούμε τον Τούρκο. Δεν είναι αδικούμε την κυβέρνηση. Συζητάμε τώρα, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Καταγγέλει. Ο Μητσοτάκης είπε: δεν δέχομαι μαθήματα. Ο Μητσοτάκης είπε σήμερα: δεν δέχομαι μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Τούρκο πρόεδρο. Εγώ. Ναι. Εγώ λέω: η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, μια φορά δεν έχει καλέσει τον Τούρκο πρέσβη. Πάμε παραπέρα στην εσωτερική πολιτική για να δούμε και το περίφημο εθνικό μέτωπο. Κύριε Ζεμπίλη, ρητορικό είναι το ερώτημα. Εγώ είμαι δούριος ύπος του Ερντογάν. Πείτε μου, με βλέπετε σαν δούριο ύπο του Ερντογάν? Έτσι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να απαντήσω. Ρητορικό είπα το ερώτημα. Λοιπόν, έτσι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή είναι η εθνική ενότητα για ομοψυχία που οικοδομεί η κυβέρνηση. Είναι μια εργαλειοποίηση για το εσωτερικό μέτωπο. Και μπορούμε να ανοίξουμε την κουβέντα όσο θέλετε γι' αυτό. Και συνέχεια μια παλιά δήλωση του κυρίου Σταμάτη, στην οποία είχε πει ότι πιστεύω περισσότερο τον Ερντογάν παρά τον Τσίπρα. Έτσι οικοδομούμε την εθνική ομοψυχία. Έτσι ασκούμε εξωτερική πολιτική. Γιατί δεν φτιάχνουμε λοιπόν και το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών να συζητήσουμε και για το προσφυγικό? Με συγχωρείτε, δεν είναι πολιτική αυτή που ανταποκρίνεται στις περιστάσεις. Ναι, κύριε Αποστολόπουλο, για να κλείσουμε. Ναι, να θυμίσω καταρχήν στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάποια στιγμή επί κυβερνήσεώς τους ήρθε εδώ ο κύριος Ερντογάν με το έτσι θέλω και άνοιξε ακόμα και θέμα αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης. Λοιπόν, αυτή η μαχητική λοιπόν εξωτερική πολιτική του κυρίου Τσίπρα, η οποία οδήγησε σε τέτοιου είδους καταστάσεις ή σε συμφωνίες τύπου Πρεσπών, έδωσε και το έναυσμα στους Ευρωπαίους να μην μας υπολογίζουν. Να μην μας υπολογίζουν. Μην με διακόπτετε, και εγώ δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Δεν σας αρέσει, γιατί ξέρετε τη δεινή εθνική ήττα που υποστήκαμε. Οπότε προσπαθείτε με τέτοια ευρήματα δήθεν να το παίξετε κάτι περίεργο. Μακεδονομάχη του Κινάλ. Μακεδονομάχη του Κινάλ. Εσείς είσαστε, δώσατε το ζήτημα το μακεδονικό, το προσφέρατε το με γονατιστή προς τα έξω. Ναι, και θα μας πείτε εμάς μακεδονομάχους του Κινάλ που προασπίζουμε το εθνικό συμφέρον. Εσείς είχατε σηκώσει πολύ ψηλά το αναμανέ και το κεφάλι, γι' αυτό καταντήσε ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που κατάντησε και τιμωρήθηκε από τον κόσμο. Αφήστε τις περικεφαλές, γιατί φόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική περικεφαλαία της αλαζονίας και έφτασε εκεί που έφτασε. Εν πάση περιπτώσει, από την άλλη μεριά έχουμε μια Νέα Δημοκρατία σήμερα που δυστυχώς, ενώ είχε την ευκαιρία αυτή την επιτυχημένη αντίσταση των αρχών ασφαλείας και του στρατού στον Εύρο να την εκμεταλλευτεί διπλωματικά, βλέπουμε να μην μπορεί να υπάρχει μια τρομακτική αδυναμία, να μην την υπολογίζουν οι Ευρωπαίοι. Μόνο εδώ μιλιά, το αυτό. Μιλιά για την κατάργηση του Δουβλίνου 2, μιλιά για την αναθεώρηση της κοινής δήλωσης. Μα πώς εξεκίνησε 700 εκατομμύρια ευρώ για να φιλοξενήσουμε εδώ τη στιγμή που η Ευρώπη δεν τολμάει να θέσει ένα μέτρο στον κύριο Όρμπαν στην Ουγγαρία που δεν δέχεται ούτε έναν πρόσφυγα και εσείς δεν λέτε τίποτε για αυτές τις χώρες. Συγχρόνως. Ξεκινήσατε από τη Γερμανία που δέχεται τους 1500 παιδιά. Εάν μας υπολογίζανε διεθνώς, αυτή λέγεται διάσκεψη κορυφής που πρόκειται να γίνει. Σε αυτή τη διάσκεψη κορυφής λοιπόν καλούν τον κύριο Ερντογάν. Γιατί τον κύριο Ερντογάν τον υπολογίζουν ως κορυφή. Εμάς μας υπολογίζουν ως δευτεροκλασάτους, ως τα παιδάκια τα οποία λέμε στα πάντα ναι. Και βεβαίως έτσι έτσι είναι. Και το πιθανότερο είναι να τσεπώσει και τα 6 δισεκατομμυριάκια, τα οποία θα πάνε βέβαια στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς την επόμενη μέρα ή ποιος ξέρει σε τι άλλο. Και εμείς εδώ να μείνουμε με τα καθρεφτάκια και τις χάντρες, προσπαθώντας να βοηθήσουμε αυτούς τους δύσμηρους ανθρώπους, οι οποίοι θα παραμείνουν εδώ. Καμία κατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνουμε. Δεν είσαστε διεκδικητικοί. Θα έπρεπε να έχετε ένα άλλο για να υποστηρίξετε την ελληνική πολιτική αυτά. Έχετε μια φράση για τον κορονοϊό? Μην ανοίξουμε νέα συζήτηση. Όχι, δεν θα ανοίξουμε νέα συζήτηση. Θέλω να πω ότι με βάση τις οικονομικές συνέπειες που θα υπάρχουν στη χώρα μας, ναι, που θα είναι σημαντικές από τον κορονοϊό, ναι, απλώς να σκεφτεί ο καθένας, αν δεν υπήρχε αυτό το μαξιλαράκι που είχε αφήσει ο Τσακαλώτος, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα είμαστε έτοιμοι στους επόμενους μήνες να κάνουμε... Το ματωμένο σας παρακαλώ, μαξιλάρι. Τέταρτο μνημόνιο. Ματωμένο. Το μαξιλαράκι του Τσακαλώτου δίνει δηλαδή, την άνοιση... Δηλαδή πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ μας σώζει. Έχετε αμφιβολία περί αυτού. Έχετε αμφιβολία περί αυτού.
που αφορούν τη δημόσια υγεία και απασχολούν τον κόσμο να συνδέονται με τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, υποτιμούμε τον εαυτό μας και τη συζήτηση. Συγγνώμη, δεν μπορούμε σε αυτή τη συζήτηση. Συμβουλή πολιτικών αρχηγών για τον Ερντογάν και την Τουρκία, κύριε Παναγιώτοπουλε. Πάγια θέση του Κινάλ. Επί 99 χρόνια όλα τα σημεία τη χώρα τα περιέφεραν στην περιουσία του τα υπερταμείο. Στο υπερταμείο και στου ξένου παράγοντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και του τρει σα, κυρίε και κύριοι. Όλα τα νεότερα από τον Γιώργο Μελιγκόνη σε ένα δύο-ωρο χορταστικό πολιτικό μαγκαζίνο Δελτίο Ειδήσεων 10 με 12 και μετά θα σας περιμένει η συνάδελφος Αναστασία Γιάμαλη με εκλεκτούς καλεσμένους. Εμείς θα είμαστε εδώ πάλι στις 9 το βράδυ αύριο για να σας πούμε πράγματα που σας κρύβουν ή δεν ξέρουν να σας πούν οι άλλοι. Πριν την απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων φτάσανε στα αρμόδια Υπουργεία Πληροφορίες και για ύποπτα κρούσματα σε συγκεκριμένα σχολεία του Λεκανοπεδίου, όπως στους Αγίους Αναργύρους, σε σχολεία της Βόρειας Αθήνας και ούτω καθεξής. Και επειδή τα παιδιά μεταφέρουν με τρόπο, σε αρκετές περιπτώσεις, ασυμπτωματικό, δεν έχουν συμπτώματα, μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι, γι' αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη αυτή η απόφαση. Ορθώς ελήφθη, ορθώς εφαρμόστηκε, είμαστε εδώ για να σας πούμε αύριο τα νεότερα. Καλό βράδυ. We'll be right back.